Τώρα πάμε να δούμε ένα θέμα για την ακμή, για την υγεία μας και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Μαζί μας ο δόκτωρας Γιάννης Χατζημιχαήλ, δερματολόγος στην Amy's Clinics. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζημιχαήλ. Καλή σας μέρα. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας για να μιλήσουμε για αυτό. Και εγώ χαίρομαι. Να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο απασχολεί και μικρούς και μεγάλους, θα έλεγα εγώ, και αυτό είναι η ακμή. Σύμφωνα. Τι είναι η ακμή, για να πάρουμε έτσι τα πράγματα ένα-ένα, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν τόσα πολλά είδη και τόσα πολλά πράγματα που μπορεί να εμφανιστούν στο πρόσωπό μας, αλλά και όχι μόνο, ακόμα και στο σώμα μας, που το ονομάζουμε ακμή. Όταν μιλάμε για την κοινή ακμή, την acne vulgaris συγκεκριμένα, έχουμε να κάνουμε μια χρόνια φλεγμονή των θυλάκων και των σμιγματογόνων αδένων, κυρίως του προσώπου, αλλά και άλλων περιοχών, όπως είναι του ντεκολτέ και της πλάτης. Συνήθως χαρακτηρίζεται από λιπαρό δέρμα, αλλοιώσεις του τύπου whiteheads και blackhead, που είναι στα ελληνικά οι φαγέσορες, και σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και φλεγμονώδης κύστης, όζος, μέχρι και αποστήματα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες ατόμων, είτε πιο έντονα αγόρια είτε κορίτσια. Ναι, η κοινή ακμή σίγουρα αφορά την εφηβεία, λόγω και των ορμονών. Κάποιες άλλες μορφές ακμής, όπως είναι η acne tarta, η ακμή της ενήλικης ζωής, κάποιες πιο φλεγμονώδεις καταστάσεις, προσβάλλουν φυσικά και πιο μεγάλες ηλικίες, και ταλαιπωρούν αρκετόν κόσμο για δεκαετίες, θα έλεγα. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Να μιλήσουμε για την εφηβική ακμή, που είναι αυτό που ταλαιπωρεί αρκετούς νέους, που είναι και στην ηλικία που τους νοιάζει, που ξεκινά να τους νοιάζει η εμφάνισή τους. Και να μιλήσουμε για τη θεραπεία. Η θεραπεία εξαρτάται από τη σοβαρότητα της ακμής. Mm-hmm. Πόσο έντονα είναι τα φαινόμενα αυτά που περιγράψαμε πριν, πόσο κατά πόσον δυνητικά πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον ουλές, οπότε αναλόγως της περίπτωσης προσεγγίζουμε το θέμα. Δηλαδή μια ήπια ακμή που χαρακτηρίζεται από τα blackheads και τα whiteheads, θα την θεραπεύσουμε συνήθως με τοπικές θεραπείες, με θεραπείες προσώπου, peelings, φροντίδα. Δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα κάποιες φλεγμονώδεις καταστάσεις με έντονο το κυστικό στοιχείο ή το ζώδι στοιχείο, εκεί πρέπει να πάμε πιο επιθετικά, εκεί πρέπει να δοκιμάσουμε ίσως και αντιβιωτικά και να προσεγγίσουμε το θέμα πιο ολιστικά και με ρετινοειδή για να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε, ώστε να αποφύγουμε και τη δημιουργία μελλοντικών ατροφικών ουλών. Βλέπουμε συχνά ότι, όπως είπατε και εσείς άλλωστε, ότι η ακμή δεν είναι κάτι που είναι κάτι δεδομένο, είναι σε όλους το ίδιο, στο κάθε άτομο είναι διαφορετικό λόγω ορμονών και τύπου δέρματος. Όμως βλέπουμε συχνά άτομα να είναι όλο τους το πρόσωπο με πάρα πολύ έντονη ακμή, σε σημείο το οποίο υπάρχουν τα φουσκώματα και όλα αυτά. Υπάρχει κάποιο λάθος σε αυτές τις περιπτώσεις ή απλά είναι ο τύπος δέρματος τους και η ακμή που έχουν? Ναι, σίγουρα. Η γενετική προδιάθεση παίζει μεγάλο ρόλο. Αλλά το θέμα είναι πολυπαραγοντικό. Η διατροφή είναι σημαντική. Οι συνθήκες του περιβάλλοντος παίζουν ρόλο. Έχουμε και θέμα με ορμόνες σε κάποιες καταστάσεις, κάτι σύνδρομα με πολυκυστικές οθήκες, ανοχή σε ινσουλίνη, που επίσης μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ακμή, με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτές τις έντονες μορφές. Ένα άτομο δηλαδή, παρακαλώ γιατρέ. Ναι, συνεχίστε. Σας ακούω. Ένα άτομο το οποίο έρχεται κοντά σας, του συστήνεται πρώτα αρχικά να δείτε αν υπάρχει κάποιο ορμονικό θέμα ή το θέμα με την ινσουλίνη που μας αναφέρατε, και μετά να προτείνετε θεραπεία, ή προτού αυτού μόνο και μόνο που τον βλέπετε καταλαβαίνετε αν είναι κάτι το οποίο αφορά ορμονικό? Ναι, με το που έρχεται ο ασθενής ακολουθεί φυσικά η λήψη του ιστορικού και του ατομικού και του οικογενειακού, για να δούμε το υπόβαθρο από το οποίο προέρχεται ο ασθενής, αν υπάρχει αυτή η προδιάθεση, και από εκεί και πέρα βλέπουμε όχι μόνο το
τελικό αποτέλεσμα που είναι η ακνήμη, αλλά βλέπουμε και το θέμα της διατροφής του ασθενούς, αν υπάρχουν συνοδά συμπτώματα, τριχοφυΐα στο πρόσωπο, τριχόπτωση, διαταραχές του κύκλου, πράγματα που θα μας υποψιάσουν να το διερευνήσουμε περισσότερο το θέμα. Δηλαδή εκεί που θα δούμε την απλή τυπική ακμή, με τα, να το πω στα κυπριακά, με λίγα μαυράκια, λίγο λιπαρό δέρμα. Εκεί εντάξει, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη διερεύνηση, δεν χρειάζεται να βάλουμε τον ασθενή σε ιδιαίτερες διαδικασίες, αλλά εκεί που υποψιαζόμαστε ότι υπάρχει ορμονικό πρόβλημα ή ο ασθενής έχει και αυξημένο δείχτη μάζας σώματος, BMI, και βλέπεις και το οικογενειακό υπόβαθρο ότι υπάρχει προδιάθεση για τέτοιου είδους καταστάσεις, για κάποιες μορφές συνδρόμων, εκεί ναι, γίνεται διερεύνηση και ακολουθείται και η προβλεπόμενη θεραπεία. Ναι. Έχετε αναφέρει πάρα πολλές φορές την διατροφή όσον αφορά την ακμή. Ναι. Παίζει τόσο σημαντικό ρόλο? Ναι. Από μελέτες έχει αποδειχθεί ότι γενικά ψηλός γλυκαιμικός δείχτης ενεργοποιεί κάποιους μηχανισμούς μέσω του insulin growing factor 1, αλλά και μέσω των TALK-like receptors που είναι σε άμεση συσχέτιση με τους σμιγματογόνους αδένες, και έχουμε λιπαρό δέρμα, τάση προς ακμή. Οπότε η διατροφή, πολλοί υδατάνθρακες, λιπαρή διατροφή, γαλακτοκομικά επηρεάζουν αρνητικά, και η παχυσαρκία μπορεί να επηρεάσει επίσης αρνητικά την ακμή. Γιατρέ, μπορούμε να μιλήσουμε και για πρόληψη, σωστά, όσον αφορά την ακμή? Βέβαια. Και όταν εννοούμε πρόληψη, εννοούμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γενετική προδιάθεση, τουλάχιστον στην παρούσα φάση του ασθενούς, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε μέσω διατροφής, μέσω συνηθιών, μέσω φροντίδας την όλη κατάσταση, και να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις προτού δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα, όπως είναι οι ατροφικές ουλές της ακμής, με τις οποίες παλεύουμε για χρόνια μετά την υποχώρηση της ακμής. Ακριβώς. Και είναι κάποια λάθη, γιατρέ, αν μου επιτρέπετε, που πληρώνουν τα άτομα που υποφέρουν από ακμή, λόγω είτε λάθος θεραπεία, είτε γιατροσόφια, μου επιτρέπει ο όρος, ναι, που κάνουμε. Ναι, βλέπουμε και αυτά στον χώρο, δυστυχώς, είτε από τους ίδιους τους ασθενείς, είτε από παραϊατρικά επαγγέλματα. Εντάξει, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανένα ασθενή. Ο καθένας προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί για τον εαυτό του, απλά κάποιες φορές δεν είναι και οι ενδεδειγμένες θεραπείες που ακολουθούνται. Και μετά υπάρχουν τα σημάδια που βασανίζεσαι σε μετέπειτα να τα φύγεις από το πρόσωπο. Ναι, για χρόνια, και δεν είναι και από οικονομικής άποψης. Δεν είναι και είναι αυτό το πιο κοινό λάθος που υπάρχει, ή υπάρχει κάτι άλλο μεταξύ των ατόμων που υποφέρουν από ακμή, γιατρέ? Εντάξει, δεν είναι ότι οι ασθενείς κάνουν απαραίτητα κάτι λάθος. Δηλαδή υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις με νεαρές αδύνατες κοπελίτσες που τρέφονται σωστά, κάνουν τους καθαρισμούς τους, και πάλι λόγω κάποιου συνδρόμου πολυκυστικών οθικών ή απλά γενετικής προδιάθεσης έχουν σοβαρή ακμή. Δεν θέλω να τα ρίχνω όλα στην διατροφή, γιατί όπως έχουμε πει είναι πολύ παραγωνιστικό το θέμα και το μικροβίωμα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γίνονται αρκετές μελέτες για το μικροβίωμα, όχι μόνο του δέρματος της περιοχής, αλλά και του εντέρου. Το pH είναι σημαντικό, που αλλάζει από διάφορες από τοπικά σκευάσματα, make-up κτλ. Και όλα αυτά είναι ολιστικό το θέμα. Συντείνουν στο να δημιουργηθεί μια τέτοια κατάσταση. Γιατρέ, πριν σας αποχαιρετήσουμε, μια ερώτηση που έρχεται από τηλεθεατές όσον αφορά τη χρήση της μάσκας και την ακμή και η έξαρση, αν θέλετε, που αντιμετωπίζουν λόγω των αρκετών ωρών που φορούν τη μάσκα. Τη μάσκα προστασίας. Ναι, πολύ ωραία ερώτηση, την οποία την αντιμετωπίζουμε σχεδόν καθημερινά στο ιατρείο, όχι μόνο εγώ αλλά και άλλοι συναδέλφοι. Ναι, εδώ μπορώ να το επιβεβαιώσω ότι το βλέπουμε ότι η περιοχή που καλύπτεται από τη μάσκα
μπορεί να εμφανίσει πιο έντονη ακμή και όχι μόνο ακμή και περιστοματική δερματίτιδα και άλλες καταστάσεις και αυτό βασίζεται περισσότερο στην αλλαγή των περιβαλλοντικών συνθήκων κάτω από τη μάσκα. Λόγω των υδρατμών αναπτύσσονται καταστάσεις περισσότερης υγρασίας και θερμότητας που έχει επίπτωση στο μικροβίωμα. Και αυτό, όπως είπαμε και πριν, μπορεί να επηρεάσει την ακμή αλλά και άλλες καταστάσεις. Και όταν λέω μικροβίωμα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, εννοούμε τη βακτηριακή χλωρίδα, τα διάφορα μικρόβια, καλά και κακά, δεν είναι μόνο κακά, που είναι στην επιφάνεια του δέρματος. Και είναι πολύ σημαντικό να διατηρούνται οι ισορροπίες. Χρειαζόμαστε και τα καλά, γιατί εκεί γίνεται μια μάχη μεταξύ βακτηρίων, να το πω έτσι. Και όταν έχουμε αλλαγές των πληθυσμών, έχουμε διάφορες καταστάσεις. Όχι μόνο στο δέρμα, και στο έντερο και γενικά με τις αυτοάνωσες. Τα αυτοάνωσα νοσήματα είναι ήδη γνωστό και γίνονται πολλές μελέτες και θεραπείες ήδη είναι προσανατολισμένες σε αυτό το θέμα του μικροβιώματος. Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Είναι αρκετά τα άτομα που αντιμετωπίζουν την ακμή και όπως είπαμε προηγουμένως, το σημαντικότερο είναι να συμβολευόμαστε τους σωστούς ειδικούς για να μην διορθώνουμε λάθη του παρελθόντος μετά. Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.